Ψήγματα αισιοδοξία προκαλεί στα χανιά η αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη περί υπογραφή τη σύμβαση του έργου που αφορά στο τμήμα Ηράκλειο Χανιά του ΒΟΑΚ πριν από το τέλο του χρόνου. Επιφυλακτικό εμφανίστηκε ο Δημαρχό Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Η υπογραφή τη σύμβαση στον ερχόμενο Νοέμβριο είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Περιμένουμε να το δούμε και σηματοδοτεί ουσιαστικά και μια έμπρακτη εκκίνηση, αν θέλετε, των εργασιών. Όμως, οφείλω να πω ότι όλοι οι κριτικοί είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί μετά από τόσα χρόνια ε, δηλώσεων και ανακοινώσεων. Θετικό χαρακτήρισε ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής στο ενδεχόμενο υπογραφή τη σύμβαση πριν από το 2025. Το ευχαριστώ είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι μπορεί η σύμβαση να υπογραφεί εντός του 2024 Διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι πάμε για το 25. Αυτό είναι είναι σημαντικό και παρήγορο. Διότι πράγματι πρέπει να τρέξουμε λιγάκι. Το δεύτερο που άκουσα και είπε ότι είναι για εξαιρετικά δύσκολο έργο, το οποίο δεν το έχει ξανασυναντήσει. Αυτό είναι. το πιστεύω κι εγώ. Σχολιάζοντα τι άμεσε παρεμβάσει που έχουν ανακοινωθεί, ο Παναγιώτη Σιμανδίρακη εκτίμησε ότι ενδεχομένω να συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Θεωρεί όμω ότι δεν αποτελούν την επιθυμητή λύση. Όμω, συνδυαστικά με την εκτέλεση του μεγάλου έργου. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε και να πιέσουμε όλοι ε, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση όμως ε, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η Κρήτη συνολικά είναι η μεγάλη αδικημένη σε εθνικό επίπεδο στο κομμάτι των μεγάλων υποδομών αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων προτάσει τις παρεμβάσεις στο οδόστρωμα του υφιστάμενου ΒΟΑΚΟ ως απολύτως αναγκαίες, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση να μπουν κολονάκια στα επικίνδυνα σημεία δεν αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την ασφάλεια των οδηγών. Θα μπορούσαν να μπουν στη μέση για πολύ λίγο διάστημα κολονάκια που να εμποδίζουν εκεί την προσπέραση ουσιαστικά. Αυτό είναι ο λόγος δηλαδή. Σε, μικρές, σε μικρά κομμάτια όμω, διότι άμα είναι παρατεταμένα δείχνουν ότι δεν νομίζω ότι οι οδηγοί θα τα σε για πολύ καιρό, δηλαδή θα υπάρξει πρόβλημα και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι πάει να λύσει. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εντός του Νοεμβρίου, ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης του ΒΟΑΚ, αναμένεται να προχωρήσουν και οι προσωρινές παρεμβάσεις.